Κατακίδη, θα δείξω το βιβλίο σας, γιατί εγώ το κάνω πολύ σπάνια αυτό το πράγμα. Πρέπει να είναι μια φοβερή δουλειά για να το κάνω. Είναι αυτό εδώ. Από εδώ πήρα ό,τι υλικό πήρα για τη σημερινή εκπομπή. Πλην του βίντεο φυσικά. Άγιον Φως, 42 ιστορικές μαρτυρίες, 9ος, 16ος αιώνας μετά Χριστόν φυσικά. Για να δούμε, κύριε σκηνοθέτα. Το πρώτο που δείξαμε ήδη ήταν του Αλ Μασουντί, 940 μετά Χριστόν. Έχουμε του Ιμπν Αλ Κάς, 940 μετά Χριστόν, ο Θμάρος 10ος αιώνας και Νικήτας Κληρικός, ναι. Νικήτας Κληρικός 10ος αιώνας. Τι λένε αυτοί, αγαπητέ μου, γιατί εδώ είναι και οι μουσουλμάνοι αυτοί που μιλούν για το Άγιο Φως. Ναι, πράγματι, είναι ένας μουσουλμάνος Άραβας, ο οποίος ονομάζεται Ιμπν Αλ Κάς και ο οποίος το έτος 940 μετά Χριστόν μας δίνει μια πολύ σημαντική αναφορά και λέει τα εξής. Λέει ότι στο ναό της Αναστάσεως μέσα βρίσκεται ο Σουλτάνος, ο Εμμύρης και ο Ιμάμης και οι τρεις τους και παραμένουν ακίνητοι μαζί με το πλήθος. Μέχρι ότου αντικρίζουν ένα φως που μοιάζει με λευκό φως και το οποίο βγαίνει από το εσωτερικό του τάφου. Τότε λέει ο Ιμπν Αλ Κάς, μπαίνει στον τάφο μέσα όχι ο Έλληνας ο Πατριάρχης, όπως γίνεται συνήθως στις ημέρες μας, αλλά μπαίνει μέσα στον τάφο ο Σουλτάνος, ο οποίος με τη λαμπάδα του ανάβει από το Άγιο Φως και εξερχόμενος διαμοιράζει το Άγιο Φως στους μουσουλμάνους. Και λέει επίσης ο Ιμπν Αλ Κάς ότι η φλόγα της λαμπάδας που κρατάει στα χέρια του ο Σουλτάνος δεν καίει. Το 942. Και το λέει αυτό το 940 μετά Χριστόν. Το 940, ναι. Στη συνέχεια λέει, ο Σουλτάνος με το Άγιο Φως πηγαίνει στο τέμενος του Χρυσού Θόλου, αν μπορεί η κάμερα να το πιάσει, είναι το τέμενος αυτό, είναι το πιο γνωστό τέμενος στα Ιεροσόλυμα. Ναι, είναι μεγάλο, ναι. Και λέει ότι ανάβει τις κανδύλες μέσα στο τέμενος αυτό από το Άγιο Φως. Αυτό και αν είναι αξιοθαύμαστο. Τα χειρόγραφα αυτά βέβαια είναι αυθεντικά από ό,τι είδα. Η μαρτυρία αυτή αναφέρεται στο χειρόγραφο αυτό. Το έδειξα ήδη, αγαπητέ μου, ναι. Ούτως ή άλλως αραβικά είναι. Ποιοι μας ξέρουν αραβικά. Λοιπόν, όσον αφορά για τον Κίωνα που είπατε πριν, ο οποίος σχίστηκε με. Θα το δούμε αργότερα, θα σας δώσω την ευκαιρία. Ωραία. Θα σας δώσω την ευκαιρία. Ο Θμάρος και ο Νικήτας Κληρικός, μια και τα δείξαμε, πέστε μου εντάχει τι λένε για να πάμε σε διάλειμμα και να συνεχίσω πάλι μαζί. Μεγάλη σημασία τι λέει. Ο Νικήτας καταγράφει το έτος 1000 ακριβώς. Καταγράφει ότι ο Σουλτάνος της πόλης, το έτος εκείνο, αντικατέστησε το φυτίλι της λαμπάδα, της κανδύλας, με χάλκινο σύρμα για να μην αναφλεγεί. Όμως παρά τα αυτά, όταν ήρθε το Άγιο Φως, λέει, ανεφλέγει και το σύρμα. Και το γεγονός αυτό, εκτός από τον κληρικό αυτόν, το αναφέρει ο Γάλλος Γκιμπέρ, ο οποίος λέει ακριβώς το ίδιο. Θα το δούμε αργότερα αυτό. Και το αναφέρει και ο Μπιρούνι. Θα το δούμε, βέβαια. Κάπου εδώ μου λένε ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και η αρχιμανδρίτα μου λέει να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί τη θέση σας θα πάρει ο κ. Χρήστος Παπαδόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Τι θέλει να πει όμως, κάτι πρέπει να προσθέσει πρωτοφυγή. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα, ηγούμενε. Να πω κάτι. Αφού μου δίνετε έτσι την ευκαιρία, βέβαια δεν είναι ακριβώς για το Άγιο Φως, αλλά είναι για το όλο κλίμα των ημερών εκείνων της Σταυρός και της Αναστάσεως. Απλώς γιατί είναι ένα όμορφο μήνυμα το ότι πώς ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε. Είναι μια μαρτυρία ιατρική από την εποχή για τα γεγονότα της Σταυρός του Χριστού η εξής. Για το μαρτύριο του Χριστού. Γιατί πολλές φορές κατηγορήθηκε το θέμα της Σταυρός και της Αναστάσεως ως νεκροφάνεια. Δηλαδή δεν ήταν πραγματικό θάνατος του Χριστού, αλλά ήταν φαινομενικό και βέβαια δεν αναστήθηκε, αλλά ξύπνησε ή κάπως έτσι. Τα μαρτύρια του Χριστού ιατρικά ήταν τόσο σκληρά που δεν επιδέχεται αμφιβολία ότι πέθανε. Το μαρτύριο του Σταυρού είναι ως εξής. Ο κρεμασμένος πάνω στο Σταυρό, η στάση όπως είναι, συγκεντρώνεται το αίμα όλο στο πάνω μέρος του θώρακα στο κεφάλι. Είναι σε διαρκή σπνοή ο θώρακας, σε θετική πίεση, δεν μπορεί να γυρίσει το αίμα στην καρδιά και υποφέρει πάρα πολύ ο κρεμασμένος. Γι' αυτό και οι Ρωμαίοι που το ξέρουν, που το ήξεραν, αυτό ήταν ο τρόπος τιμωρίας των κακούργων για να υποφέρουν πολύ ένας αργός θάνατος με πολύ πόνο και με πολύ ταλαιπωρία του σταυρωμένου. Βέβαια, στον Χριστό προηγήθηκαν και τα υπόλοιπα που ξέρετε, και οι μαστιγώσεις
και οι μορυγίες οι μεγάλες και τα καρφιά, τα οποία δεν είναι συνήθως ορμές των καρφών των γκρεμαζών στο σταυρό με καρφιά. Και όλα αυτά συνεπάγονται ότι ο Θεοχριστός πραγματικά πέθανε. Και η επιβεβαίωση ήταν από την αιμορραγία δηλαδή και τα βάσανα. Και η επιβεβαίωση ήταν από τον εκατόνταρχο που ζήτησε να βεβαιωθεί με τη λόγχη ότι πραγματικά πέθανε και δεν χρειαζόταν να σπάσουν το πόδι του όπως τους άλλους διολιστές και έτρεξε αίμα και το οποίο ιατροδικαστικά έτσι είναι. Είναι απόδειξη θανάτου του ανθρώπου. Το να ρεύσει αίμα και νερό στην τρύπη με το σώμα του έστω μετά το θάνατο. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ γιατί γνωρίζω ότι σπουδάσατε και ιατρική πριν γίνεται ιερομόναχος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε και ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί σας. Mm-hmm.